Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην περασμένη εκπομπή εξετάσαμε πώς είχε διαμορφωθεί η λατρεία κατά τον πρώτο αιώνα και σήμερα θα ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι η εξέλιξη λατρείας από τον 2ο μέχρι τον 4ο αιώνα. Όταν λέμε τη λέξη εξέλιξη, παρακαλώ να μην την εκλαμβάνουμε με την κοσμική σημασία της λέξης. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εμπνέει, δηλαδή καθοδηγεί το σώμα της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν διαμορφώνεται η λατρεία με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε εποχή, διαμορφώνεται εν αναφορά προς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Από τις αρχές του 2ου αιώνα, το μυσταγωγικό και διδακτικό έργο της Εκκλησίας βρίσκεται στα χέρια των μαθητών και διαδόχων των Αποστόλων. Και αφού η γενιά των αυτοπτών και αυτικών μαθητών του Χριστού έχει εκλείψει, το περιεχόμενο της διδασκαλίας το αντλούν από τα συγγράμματα των Αποστόλων, τα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις επιστολές. Όσο και αν δεχτούμε ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος παρέχει πνευματικές εγγυήσεις και εμπειρίες που εγγυώνται ακριβώς στη συνέχεια της χριστιανικής διδασκαλίας, δεν λείπουν οι απόπειρες ερμηνευτικής προσέγγισης αυτής της διδασκαλίας που βασίζονται σε τοπικές ανά την τότε οικουμένη παραδόσεις ή και σε προσωπικές προσεγγίσεις. Και ναι μεν δεν συνηθίζουμε να μιλάμε ακόμα για αιρέσεις, πάντως εμφανίζονται αρκετές αποκλίσεις. Σε τέτοιες αποκλίσεις προσπαθεί να αμυνθεί το σώμα της Εκκλησίας, κυρίως με τη διαμορφούμενη λατρεία της και το περιεχόμενό της. Συγγράμματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα καταθέτουν ερμηνευτικές προσεγγίσεις και απόψεις που συζητούνται και αντιμετωπίζονται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι αλλοιώσεως της χριστιανικής μαρτυρίας. Αναφέρω, όταν μιλάμε για αλλοιώσεις της χριστιανικής μαρτυρίας, αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στις αρχές του 2ου αιώνα. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας αναφέρει την περίπτωση της διδασκαλίας ενός διακόνου, ονόματι Νικολάου, ενδεχομένως ενός των 7 διακόνων των Αποστολικών χρόνων ή μαθητών του που εν ονόματι του διδάσκουν αυτά που διδάσκουν, ενδεχομένως άλλου προσώπου με αυτό το όνομα, ο οποίος λοιπόν Νικόλαος διδάσκει την ηθελημένη πράξη αμαρτιών, ιδίως σαρκικών, προκειμένου να δεχθεί ο πιστός τη χάρη του Κυρίου, παρεξηγώντας βέβαια τη θεολογική διατύπωση του Αποστόλου Παύλου «όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις». Ο συγγραφέας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, καταγγέλει αυτή την αλλίωση. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Τατιανού, μαθητή μάλιστα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος αναπτύσσει μια ερμηνεία για χιλιόχρονη βασιλεία του Χριστού, ερμηνεία που την ονομάζουμε χιλιασμό. Επομένως, οι συγγραφές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 2ου και μετέπειτα ασφαλώς, του 2ου όμως που μας ενδιαφέρει εδώ αιώνα, έχουν να κάνουν με ένα σχολιασμό για τη διαφύλαξη της χριστιανικής μαρτυρίας.
Ακόμα και τα κείμενα που έχουν διασωθεί ως συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων απολογητών, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ιουστίνος, ο Τατιανός, ο Αριστίδης, ο Αθηναγόρας, ο Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, ο Ερμάς, ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, την χάνουν μιας προσεκτικής προσέγγισης από μεταγενέστερους μεγάλους δασκάλους, πατέρες δηλαδή της Εκκλησίας, για να αξιολογηθούν οι καταθέσεις τους και οι ερμηνείες τους. Όπως είπαμε, κυρίως μέσω της λατρείας, επιχειρείται η διασφάλιση της αλήθειας της Εκκλησίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς των αλλοιώσεων ή των αιρέσεων. Συγχρόνως, χαρισματούχοι, οι χαρισματικοί διδάσκαλοί της, αναπτύσσουν σε μονογραφίες ή συγγράμματα τη σωστή διδασκαλία, αν και παραμένει το ερώτημα πώς θα ερμηνευτεί το περιεχόμενο αυτών των συγγραφών από ομάδες που διαφοροποιούνται ή που θέλουν να διαφοροποιηθούν. Ήδη στις αρχές του 2ου αιώνα αρχίζουμε να έχουμε μια διαμορφωμένη λατρεία. Θα προσπαθήσουμε να την περιγράψουμε παρακάτω, αλλά θέλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω την εμφάνιση συγκεκριμένων και απαρτισμένων κοινοτήτων που προσδιορίζονται μέσα σε όρια γεωγραφικά, σε όρια εν της ορίης. Από εκεί προέρχεται και η λέξη ενορία. Πρόεδρος κάθε τέτοιας κοινότητας είναι ένας πρεσβύτερος, ο πρεσβύτερος, υπογραμμίζω το άρθρο, ο οποίος πολύ γρήγορα θα ονομαστεί επίσκοπος. Ο ονοματικός προσδιορισμός των κοινοτήτων ενοριών παρακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας. Μικρή ή μεγάλη ενορία, μικρή ή μεγάλη επαρχία με ενταγμένες πολλές ενορίες. Στις επαρχίες υπάρχει μια πόλη μητέρα, μια μητρόπολη λοιπόν. Πολλές μητροπόλεις ανήκουν σε ένα θέμα της αυτοκρατορίας που στην εκκλησιαστική γλώσσα θα ονομαστεί πατριαρχείο. Ακολουθούν λοιπόν αυτή τη διαίρεση και διαιρούν την οικουμένη ως προς τον εκκλησιαστικό βίο σύμφωνα με αυτήν την πρακτική ή τη διαίρεση, αν θέλετε, τη διοικητική που εμφανίζεται μέσα στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία της εποχής εκείνης. Έτσι εμφανίζεται μια ευρύτερη περιοχή με αρκετές ενορίες να αποτελεί μια επισκοπή με επικεφαλής έναν επίσκοπο, δηλαδή έναν πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, ο οποίος διορίζει πρεσβυτέρους στις ενορίες που θα τελούν τη Θεία Ευχαριστία στο όνομά του, ώστε κάθε Θεία Ευχαριστία να είναι του ενός επισκόπου. Το υπογραμμίζω αυτό. Κάθε Θεία Ευχαριστία, δηλαδή κάθε ευχαριστιακό τραπέζι που στείνεται και γύρω του μαζεύονται οι πιστοί, με επικεφαλής τον πρόεδρο αυτής της συνάξεως, τον επίσκοπο, είναι όλη η Εκκλησία, η κατά την οικουμένη Εκκλησία. Δεν είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Στη διπλανή πόλη στείνεται ένα άλλο ευχαριστιακό τραπέζι, όπου επίσης είναι όλη η Εκκλησία. Αυτό το χριστολογικό μυστήριο, το οποίο αναφέρουν οι ιερείς μέχρι σήμερα, την ώρα που μελίζουν, κομματιάζουν δηλαδή τον άρτο για να τον βάλουν μέσα στο ιερό ποτήριο, λέγοντας «ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος», αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν προσέρχεται κάθε πιστός να κοινωνήσει στη μερίδα που του δίνει ο ιερέας με το σώμα και αίμα του Κυρίου, λαμβάνει όλον τον Χριστό, ενώνεται με όλον τον Χριστό. Και ο άλλος πιστός που κοινωνεί μετά τον πρώτο επίσης λαμβάνει όλον τον Χριστό, και ο άλλος και ούτω καθεξής. Δεν λαμβάνουμε κομμάτια του Χριστού, κομμάτια του σώματος. Είπαμε λοιπόν ότι κάθε προεστός, κάθε πρόεδρος της ευχαριστιακής κοινότητος προήθατε της Θείας Ευχαριστίας.
Επίσης όμως ο προεστός διαμορφώνει την πράξη της λατρείας, διατυπώνει τις ευχές και αναπτύσσει τη διδασκαλία, όπως μαρτυρούν τα κείμενα του δεύτερου αιώνα. Προϊόντος του χρόνου εμφανίζεται η ανάγκη να διαμορφώνονται κοινές ευχές για να μην παρισφρίουν αιρετικές απόψεις. Υπάρχει ένας επίσκοπος που είναι επαρκής, δηλαδή χαρισματικός, και του λόγου και της πράξης. Μεγάλες μορφές, ήδη από τον δεύτερο αιώνα, θεμελιώνουν ένα σωστό θεολογικό λόγο και γι' αυτό το λειτουργικό κείμενο που διαμορφώνουν το παίρνουν και οι άλλοι πλησιόχωροι επίσκοποι. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται μια ομοιομορφία που ασφαλώς στην αρχή είναι τοπική. Κάποτε αρχίζει να γενικεύεται αυτή η ομοιομορφία σε μεγάλες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος, με κέντρο την Αλεξάνδρεια. Ίδια νοοτροπία, κοινή γλώσσα, κοινές αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια μια παράδοση. Άλλη λειτουργική παράδοση αναπτύσσεται στην περιοχή της Παλαιστίνης, με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Άλλη στην περιοχή της Συρίας, με κέντρο την Αντιόχεια. Άλλη στη Δύση, με κέντρο τη Ρώμη. Αυτό σημαίνει σε σχέση με τις λειτουργικές παραδόσεις που αδιαμορφώνονται σε αυτές τις μεγάλες περιοχές ότι μπορούμε να μιλάμε για λειτουργικούς τύπους και να λέμε ο Αιγυπτιακός λειτουργικός τύπος, ο Παλαιστινιακός λειτουργικός τύπος, ο Αντιοχιανός λειτουργικός τύπος ή ο Ρωμαϊκός λειτουργικός τύπος. Αργότερα, όταν θα έρθει στο προσκήνιο η Κωνσταντινούπολη, θα μιλάμε για τον λειτουργικό τύπο Κωνσταντινούπολεως. Επομένως, αυτό θέλω να πω, την εποχή αυτή εμφανίζονται, μιλάμε για το δεύτερο αιώνα, τα πρώτα κείμενα απαρτισμένης θείας λειτουργίας σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι στην Αλεξάνδρεια αναπτύχθηκε ένας τύπος κειμένου της Θείας Λειτουργίας που αποδίδεται στην παράδοση του Ευαγγελιστή Μάρκου. Όπως είναι γνωστό, ο Μάρκος ήταν μαθητής καταρχήν του Αποστόλου Παύλου, αλλά όταν αποχώρησε από την ομάδα του Παύλου και εντάχθηκε στην ομάδα του Πέτρου, εξέφρασε ουσιαστικά την παράδοση του Πέτρου που αναπτύσσει στην Αλεξάνδρεια. Ή έχουμε στα Ιεροσόλυμα μια άλλη παράδοση γύρω από τον πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο, όπου και διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Θέλω να σημειώσω κατά τα επιμέρους μέρη, όχι κατά το κεντρικό θέμα της Θείας Ευχαριστίας, και έτσι έχουμε τη λειτουργική παράδοση του Αγίου Ιακώβου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου αιώνα έχουμε σαφή διαμόρφωση της τάξης των κληρικών. Έφυγε η γενιά των Αποστόλων, είπαμε. Όσο ζούσε η γενιά των Αποστόλων, οι Απόστολοι ήταν οι επικεφαλής της Εκκλησίας. Έφυγε η γενιά αυτή. Εμφανίζονται τώρα σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους οι δύο τάξεις των κληρικών. Ο επίσκοπος και οι πρεσβύτεροι. Ο επίσκοπος τελεί την ευχαριστία. Οι πρεσβύτεροι στο όνομα του επισκόπου επίσης τελούν την ευχαριστία. Υπάρχουν και οι διάκονοι. Ένας λειτουργικός βαθμός
ανάμεσα στον κλήρο και τον λαό. Οι διάκονοι δεν λαμβάνουν μέρος στην καθαυτό τέλεση της ευχαριστίας, αλλά υπηρετούν ως βοηθοί του επισκόπου. Παραδείγματος χάρη, προσκομίζουν τα δώρα στον επίσκοπο ως εκπρόσωποι του λαού και μεταδίδουν τα αγιασμένα δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, στον λαό ως εκπρόσωποι του επισκόπου. Κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε επίσης την εμφάνιση ενός συστήματος με το οποίο θα διοικηθεί η Εκκλησία και που το ονομάζουμε Συνοδικό Σύστημα. Το Συνοδικό Σύστημα αντλεί την αρχή του από τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο που έγινε το 48 μετά Χριστόν, όπου εκφράζεται ο αγιοπνευματικός χαρακτήρας των αποφάσεων. «Έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν», έτσι αρχίζει η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου. Με την ανάπτυξη της Εκκλησίας σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, στη λεγόμενη Οικουμένη, οι επίσκοποι συναθρίζονται για να αποφασίσουν σε θέματα πίστεως, κυρίως για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις, αλλά και να συμφωνήσουν σε κανονικά, όπως λέμε, θέματα, δηλαδή θέματα του εκκλησιαστικού βίου. Εάν κάθε Θεία Ευχαριστία είναι όλη η Εκκλησία, τότε κάθε επίσκοπος είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Δεν μπορεί ένας επίσκοπος να είναι υπεράνω των άλλων. Επάνω σε αυτό το στοιχείο βασίζεται το λεγόμενο Συνοδικό Σύστημα. Στις αποφάσεις των συνόδων, είτε τοπικών είτε οικουμενικών, οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Δεν υπάρχει κατά πλειοψηφία απόφαση. Είναι ομόφωνες. Όσοι δεν συμφωνήσουν, εκδιώκονται από το σώμα της Εκκλησίας. Πάμε τώρα να δούμε και μερικά επιμέρους θέματα εκτός της Θείας Ευχαριστίας. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το βάπτισμα από τον 2ο αιώνα και μετά. Ήδη στα μέσα του 2ου αιώνα έχουμε μια μαρτυρία ότι το βάπτισμα έχει οργανωθεί. Προηγείται διδασκαλία και μάλιστα μακρόχρονη, δηλαδή θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, και έπεται ομολογία πίστεως. Είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση των λεγόμενων βαπτιστηρίων συμβόλων από το 2ο αιώνα που φτάνει μέχρι και τον 4ο αιώνα, όταν όλα πια τα βαπτιστήρια σύμβολα θα καταργηθούν, διότι θα επικρατήσει το βαπτιστήριο σύμβολο της Συνόδου της Νικαίας, της Α δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, συμπληρωμένο από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως, το γνωστό μας πιστεύω. Προηγουμένως υπάρχουν μεγάλα βαπτιστήρια σύμβολα,
τα οποία ακριβώς προσπαθούν να προφυλάξουν από αιρέσεις, να πούν δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού, ποιο είναι το πρόσωπο του Πατρός, ποιο είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, ποιο είναι το μυστήριο που τελείται στη Θεία Ευχαριστία, ποιος είναι ο πιστός άνθρωπος, σε τι αποβλέπει ένας που ενώνεται με το σώμα της Εκκλησίας. Το δημοφιλέστερο τέτοιο βαπτιστήριο σύμβολο που εμφανίστηκε πριν από τη Σύνοδο της Νικαίας είναι ένα σύμβολο που αποδίδεται στον Άγιο Αθανάσιο, εξαιρετικό κείμενο, το οποίο αμέσως μεταφράστηκε στα λατινικά, έγινε βαπτιστήριο σύμβολο για τη λατινόφωνη Εκκλησία και έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα σύμβολα της Δυτικής Εκκλησίας ήδη από τον 3ο αιώνα. Το βάπτισμα λοιπόν τώρα έχει οργανωθεί να γίνεται με προετοιμασία. Ο υποψήφιος για το βάπτισμα θα παρακολουθήσει συγκεκριμένα κατηχητικά μαθήματα. Θα κάνει άσκηση και προσευχή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και επομένως αρχίζουν να εμφανίζονται οι λεγόμενες κατηχητικές προσευχές. Θα κάνει νηστεία, δηλαδή και την ψυχική του κατάσταση θα ασκήσει και τη σωματική του κατάσταση θα ασκήσει. Και στην αγρυπνία του Μεγάλου Σαββάτου θα προσέλθουν όλοι οι έτοιμοι να βαπτιστούν, ή προς το φώτισμα όπως τους ονομάζουμε, για να βαπτιστούν ένας-ένας. Όχι ομαδικά, αλλά ένας-ένας. Η βάπτιση γίνεται στην αγρυπνία της λειτουργίας του Πάσχα, από το Μεγάλο Σαββάτο προς την Κυριακή το πρωί. Έχουμε αρκετά κείμενα για αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε και κατηχητικά κείμενα πολλά, διαιρεμένα σε μαθήματα, με σημαντικό για την εποχή αυτή τις λεγόμενες κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμου. Την εποχή αυτή διαμορφώνεται και περίοδος νηστείας, η λεγόμενη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ως βαπτιστήριος περίοδος νηστείας. Καταρχήν αφορά στους κατηχούμενους. Οι κατηχούμενοι νηστεύουν, οι κατηχούμενοι προσεύχονται, οι κατηχούμενοι προετοιμάζονται. Πολύ νωρίς όμως, ήδη από το 130 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζονται κείμενα που μας καλούν και όλους τους βαπτισμένους πιστούς να συμπαρασταθούμε στους κατηχούμενους κατά την περίοδο αυτή, συμπροσευχόμενοι και συνιστεύοντες, γιατί μας αφορά και εμάς η είσοδός τους στην Εκκλησία.
ώρα είναι 2:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το 1863, ξαναλέω την ημερομηνία, 1863, πρωτοδημοσιεύθηκε ένα κείμενο που η έρευνα μας λέει ότι γράφτηκε γύρω στο 120 με 130 μετά Χριστόν, αγνώστου συγγραφέα, και που πήρε τον τίτλο «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Εκεί διαβάζουμε για το βάπτισμα. «Περί δε του βαπτίσματος ούτω βαπτίσατε. Ταύτα πάντα προϋπόντες», δηλαδή τις προσευχές και την ομολογία πίστεως, «βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν ύδατι ζώντι», δηλαδή σε τρεχούμενο νερό που ονομαζόταν νεαρόν είδωρ επειδή έβγαινε από την πηγή, και μάλιστα αργότερα παραλείποντας τη λέξη είδωρ έμεινε η λέξη νεαρόν και το νεαρόν έγινε νερό. «Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών εις άλλο βάπτισον», σε μη τρεχούμενο δηλαδή νερό, «ή δε ου δίνασε εν ψυχρό», έπρεπε δηλαδή να είναι κρύο το νερό, «εν θερμό», ας είναι ζεστό. «Εάν δε αφότερα μη έχεις, έκχεον επί την κεφαλήν τρεις είδωρ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος». Ο βαπτίζων εδώ δεν είναι απλώς ο πρεσβύτερος, είναι και ο εγγυητής, αυτός που αργότερα θα εξελιχθεί στον ανάδοχο, στον νονό. «Και ήτινες άλλοι δίναντε», δηλαδή να προσεύχονται και να νηστεύουν και όποιοι άλλοι μπορούν. Έτσι αρχίζει να εισάγεται η συμμετοχή όλων των πιστών στην προβαπτιστική περίοδο και προετοιμασία των χριστιανών. Την ίδια εποχή, για το βάπτισμα πάλι, ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος, σε μια απολογία που γράφει για τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή, λέει: «Όσοι αν πισθώσει και πιστεύωσιν αληθή ταύτα τα ηφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι», όσοι έχουν πιστεί ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά και πραγματικά, «και βιούν ούτως δίνανται υπισχνώνται και υπόσχονται ότι μπορούν να βιώσουν σύμφωνα με αυτά που ακούνε και λένε, που ακούμε και λέμε, εύχες θέτε και ετήν νηστεύοντος παρά Θεού των προημαρτημένων άφεσιν διδάσκονται», δηλαδή διδάσκονται όλοι αυτοί που θα το αποφασίσουν να προσεύχονται και να ζητούν από το Θεό, νηστεύοντας συγχρόνως την άφεση όσων έχουν πράξει μέχρι τώρα, δηλαδή να ζητάνε μια νέα βιωτή, νέα ζωή, νέο τρόπο του σκέπτεσθε, «ημών συνευχομένων και συνιστευόντων αυτής», ενώ εμείς θα συμπροσευχόμαστε και θα νηστεύουμε μαζί τους, «έπειτα άγονται ηφημών εν θα είδωρεστή και τρόπον αναγεννήσεως, ον και εμείς αυτοί ανεγεννήθημεν αναγεννώνται». Λαμβάνουν δηλαδή την ίδια αναγέννηση που έχουμε λάβει και εμείς οι βαπτισμένοι. «Επωνόματος γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται», βαπτίζονται δηλαδή μέσα στο νερό. Είναι λοιπόν η τάξη του βαπτίσματος καθορισμένη πλέον το δεύτερο αιώνα, τι προηγείται του βαπτίσματος, πώς γίνεται η προσέλευση προς το βάπτισμα και ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζονται κατά το βάπτισμα. Ας πάμε τώρα στη Θεία Ευχαριστία.
Η Θεία Ευχαριστία, όπως είπαμε, τελείται κάθε Κυριακή κατά τόπους εν της ορίης και έχει πια 7 διακριτά μέρη. Πρώτον, ύμνοι από ψαλμούς και ορισμένοι ύμνοι της Καινής Διαθήκης, κυρίως από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ανάγνωση δεύτερον από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, δηλαδή ανάγνωση είτε προφητείων, είτε ευαγγελικών περικοπών, είτε περικοπών από τις πράξεις και τις επιστολές. Τρίτον, κήρυγμα αμέσως μετά την ανάγνωση, ανάπτυξη δηλαδή και ερμηνεία αυτών που ακούστηκαν. Τέταρτον, ομαδική προσευχή με τη συμμετοχή όλων. Πέμπτον, προσφορά άρτου και ίνου. Έκτον, επίκληση. Η επίκληση γίνεται από τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο στη θέση του επισκόπου με τη συμμετοχή του λαού που εκφωνεί το αμήν. Και τέλος, Θεία Κοινωνία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι τέτοια μυσταγωγικά στοιχεία της Θείας Λειτουργίας βρίσκομαι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, κυρίως εκεί που περιγράφει την ουράνιο λειτουργία. Εκεί πρωτοαπαντάται, μιλάω για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ο δοξολογικός όρος «Αλληλούια», παρμένος από τους ψαλμούς. Όπως είναι γνωστό, στην Παλαιά Διαθήκη το «Αλληλούια» υπάρχει μόνο στους ψαλμούς και σε ένα χωρίο του «Τοβίτ», ενώ στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μόνο στην Αποκάλυψη 3 φορές, κυρίως όταν περιγράφεται η ουράνια λειτουργία. Στη διδαχή των 12 Αποστόλων, για την οποία μίλησα προηγουμένως, έχουμε περιγραφή της Θείας Ευχαριστίας κατά την εποχή για την οποία μιλάμε, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα. Περί δε της ευχαριστίας ούτως ευχαριστήσατε. Πρώτον, περί του ποτηρίου. Ευχαριστούμε συ Πάτερ ημών υπέρ της Αγίας Αμπέλου Δαβίδ του παιδόσου, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου, συ η δόξα εις τους αιώνας. Περί δε του κλάσματος, δηλαδή περί του άρτου. Ευχαριστούμε συ Πάτερ ημών υπέρ της ζωής και γνώσεως, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου, συ η δόξα εις τους αιώνας. Ως περίν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένων επάνω των ωραίων και συναχθέν εγένετο εν, όπως αυτό το ψωμί ήταν διασκορπισμένο μέσα στη στιγή ολόκληρη και συναχθέν έγινε ένα, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την Συν Βασιλείαν, ότι σου εστίν η δόξα και η δύναμις δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Και συνεχίζει μια φράση που είναι πολύ ενδεικτική: «Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου». Στο κείμενο αυτό
επισημαίνουμε την ευχή της Αγίας Αναφοράς που υπάρχει και στα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας που θα διατυπωθούν αργότερα. Το θέμα της ενότητας, όπως διατυπώνεται από τον ίδιο τον Χριστό στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή και συνεχίζει και αυτό τον αιώνα και τους επόμενους αιώνες και μέχρι σήμερα να είναι κεντρικό στοιχείο του εκκλησιαστικού μας βίου. Τι λέει εκεί ο Χριστός? «Δώσε Πατέρα μου, εγώ και οι μαθητές μου, να είμαστε ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα». Η Θεία Ευχαριστία είναι κοινωνία. Μας κάνει να γινόμαστε ένα, να συνοθευζόμαστε επί το αυτό και επειδή μας ενώνει με τον Χριστό, να γινόμαστε ένα. Επίσης, στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε, από τη διδαχή των 12 Αποστόλων, μπορεί να επισημανθεί και ο μυσταγωγικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Ευχαριστία. Τι μας λέει? «Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου». Δεν μπορεί το μυστήριο να παραχωρηθεί δηλαδή σε μη βαπτισμένους. Ο Ιουστίνος, τον οποίον επίσης επικαλέστηκα για το βάπτισμα, έχει μια εξαιρετική περιγραφή Θείας Λειτουργίας στις αρχές του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα», η πρώτη μέρα της εβδομάδας στους Ρωμαίους ονομαζόταν ημέρα του Ηλίου, αυτό που σήμερα εξακολουθεί να διασώζεται στην αγγλική γλώσσα Sunday. «Και τη του Ηλίου λοιπόν λεγόμενη ημέρα, πάντων κατά πόλεις ή αγρούς μενόντων, επί το αυτό συνέλευσεις γίνονται, μαζεύονται σε έναν τόπο, είτε από τις πόλεις είτε από τους αγρούς, οι πιστοί. Και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται μέχρις εν χωρί και διαβάζονται αποσπάσματα είτε από τα απομνημονεύματα των Αποστόλων, που βέβαια είναι τα Ευαγγέλια, οι πράξεις, οι επιστολές, ή από τα συγγράμματα των προφητών, δηλαδή αποσπάσματα από προφητείες που έχουν έναν χαρακτήρα διδακτικό και θέλουν να δείξουν ότι μέσα στην ιστορία εμφανίστηκε ο σωτήρ του κόσμου όσο χρειάζεται, μέχρι σε χωρί όσο χρειάζεται. Ή τα παυσαμένου του αναγινώσκοντος, να τώρα ένα διακόνημα καινούριο που εμφανίζεται στα κείμενα και που είναι ο αναγινώσκον, ο αναγνώστης όπως λέμε σήμερα στην Εκκλησία. Παυσαμένου του αναγινώσκοντος, ο προεστός διαλόγου την νουθεσία και την πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται», δηλαδή κάνει κήρυγμα ο προεστός, της Θείας Ευχαριστίας ο προεστός, αν είναι επίσκοπος ο επίσκοπος, αν είναι πρεσβύτερος ο πρεσβύτερος. Και με το κήρυγμα μας καλεί να μιμηθούμε αυτά που ακούσαμε στα αναγνώσματα. Έπειτα τελειώνουν με το διδακτικό μέρος και μπαίνουν σε δεύτερο μέρος, αλλάζει η στάση των πιστών, γι' αυτό είναι το έπειτα. Έπειτα ανιστάμεθα κοινοί πάντες, όλοι μαζί σηκωνόμαστε και ευχάς πέμπομεν και παυσαμένων ημών της ευχής, αφού σταματήσουμε εμείς να προσευχόμαστε, άρτος προσφέρεται και ίνος και είδωρ. Και ο προεστός ευχάς ομοίως και ευχαριστίας όση δύναμη σε αυτό, δηλαδή κατά την έμπνευσή του, κατά τη χάρη του, αναπέμπει. Και ο λαός επενθυμεί λέγον το αμήν, και η διάδοση και η μετάληψη από τον ευχαριστηθέντον εκάστο γίνεται, και της ου παρούση δια των διακόνων πέμπεται. Δηλαδή η ευχαριστία θα δοθεί σε όλα τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, είτε τους παρόντες είτε τους απόντες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ακόμα σαφέστερη περιγραφή αυτών των διακριτών μερών. Πρώτα-πρώτα
φαίνεται ότι έχουμε δύο μέρη στη Θεία Λειτουργία. Το διδακτικό και το μυσταγωγικό. Το διδακτικό περιέχει ύμνους, αναγνώσματα, κήρυγμα. Το μυσταγωγικό περιέχει ύμνους, προσφορά δώρων, επίκληση, κοινωνία. Στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο, σε σχέση με το κείμενο που διαβάσαμε προηγουμένως. Ο λαός επενθυμεί λέγον το αμήν. Αυτό το αμήν σήμερα μοιάζει να λείπει από τη Θεία Ευχαριστία. Μοιάζει, λέω, να λείπει. Δεν λείπει. Το λέει όμως ο ιερέας μόνος του και το λέει μυστικά. Δεν ακούγεται. Αυτό το αμήν το έλεγε ο διάκονος. Δεν λέω το έλεγε όλος ο λαός. Το έλεγε ο διάκονος. Αλλά ο διάκονος εκπροσωπούσε το λαό. Και αυτό το αμήν το έλεγε εκφόνος. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω. Από τότε μέχρι και τον 17ο αιώνα ακολουθεί το η τάξη να είναι διακριτά τα δύο μέρη και το κήρυγμα να γίνεται αμέσως μετά τα αναγνώσματα. Όταν ξεχάσαμε τι σημαίνει μυσταγωγία της Θείας Ευχαριστίας και αναδύθηκε μέσα μας η παγίδα ή ο πειρασμός να σώσουμε τον κόσμο δια της διδασκαλίας και όχι δια του μυστηρίου, μεταθέσαμε το κήρυγμα από το μέρος το διδακτικό στο μέρος το μυσταγωγικό. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο μέρος, σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό στη Θεία Λειτουργία, και όχι μόνο, αλλά του αλλάξαμε και το περιεχόμενο. Θα έλεγα του αλλάξαμε τα φώτα, αλλά δεν έχει σημασία. Του αλλάξαμε το περιεχόμενο. Σε όλους τους προηγούμενους αιώνες υπήρχε κήρυγμα με άλλο περιεχόμενο, εκτός των αναγνωσμάτων. Ασφαλώς υπήρχαν και οι ομιλίες, παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή άλλων μεγάλων πατέρων. Αλλά αυτές οι ομιλίες δεν γίνονταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γίνονταν σε εσπερινές ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία το κήρυγμα έχει περιεχόμενο στενά συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα. Γιατί? Γιατί έχει προηγηθεί η εκφώνηση μιας σύνδεσης της ιστορίας με τα έσχατα. Φέραμε τα έσχατα στην ιστορία και ζούμε στο όνομα της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καταθέτουμε την εμπειρία ότι είναι ευλογημένη Βασιλεία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτή τη Βασιλεία μέσα δεν ασχολούμαστε με θέματα της ιστορίας. Ασχολούμαστε με θέματα της Βασιλείας. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω δύο λόγια για την νηστεία. Στις αρχές του 2ου αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι έχει επιλεγεί για το εκκλησιαστικό σώμα να δανειστούμε την πρακτική των Ιουδαίων για την νηστεία της εβδομάδας, όχι όμως 3 φορές την εβδομάδα, αλλά 2 φορές και σε διαφορετικές μέρες. Όχι ας πούμε Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά Τετάρτη και Παρασκευή. Και βέβαια στο γιατί Τετάρτη και Παρασκευή αναπτύσσεται μία θεολογία
που έχει σχέση με την προδοσία του Χριστού και με κυρίως με τη Σταύρωσή του. Αυτό πρέπει να έχει αρχίσει από τον πρώτο αιώνα, όπου ενδεχομένως να νίστευαν 3 φορές την εβδομάδα, κάτι που ακολουθούν σήμερα οι μοναχοί, οι οποίοι νηστεύουν 3 φορές την εβδομάδα ακριβώς, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πάντως, στη διδαχή των 12 Αποστόλων που αναφέρθηκα παραπάνω, λέγεται σαφέστατα «Ημείς νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευή». Άλλες περίοδοι νηστείας δεν υπάρχουν παρά μόνο η Τετάρτη και η Παρασκευή, για την εποχή για την οποία μιλάμε. Η νηστεία της Σαρακοστής είναι νηστεία προετοιμασίας για το βάπτισμα των κατηχουμένων αυτή την περίοδο. Οπότε θα πάρει άλλο περιεχόμενο η νηστεία όταν θα μπει και ο νηπιοβαπτισμός, αφού δεν έχουμε διδαχή πρώτου βαπτίσματος, αλλά έχουμε διδαχή μετά το βάπτισμα. Εξακολουθεί όμως και σήμερα, αν παρακολουθήσει κανείς τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να έχει ένα χαρακτήρα πραγματικά διδακτικό και να μας μυσταγωγεί σιγά σιγά για το πώς θα φτάσουμε σε μια αναγέννηση. Ναι μεν η αναγέννηση έχει προηγηθεί από τα βρεφικά ή παιδικά μας χρόνια, αλλά αυτή την αναγέννηση την ανανεώνουμε συνεχώς και την εμπεδώνουμε συνεχώς. Αργότερα θα οριστούν και άλλες περίοδοι νηστείας. Παραδείγματος χάρη, η νηστεία των Χριστουγέννων, όταν εισάγεται, είναι φανερό ότι είναι βαπτιστήρια νηστεία, γιατί όταν αυξάνουν οι ανάγκες της Εκκλησίας και δεν μπορούν όλοι να βαπτιστούν σε μια μέρα, δεν αρκεί δηλαδή μια πανηχίδα, ορίζεται μια δεύτερη βαπτιστήρια ημέρα, η πανηχίδα των Φώτων, 5 προς 6 Ιανουαρίου. Προηγουμένως, επομένως, έχουμε πάλι μια περίοδο 7 εβδομάδων νηστείας και προσευχής. Όταν αργότερα τα Χριστούγεννα ορίζονται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι να οριστούν για 25 Δεκεμβρίου γιορτάζοντας στις 6 Ιανουαρίου, χάνεται ο βαπτιστήριος χαρακτήρας της νηστείας των Χριστουγέννων. Πολύ αργότερα, λίγο πριν από την Οικονομαχία, θα εισαχθεί η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και από τις τελευταίες νηστείες που εισάγονται μετά τον 12ο αιώνα είναι η νηστεία του 15 Αυγούστου. Μέχρι την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο 680 περίπου μετά Χριστόν, που θα καθορίσει με λεπτομέρειες τρόπους νηστείας, νηστεία σήμαινε αυτό που λέει η λέξη νη αισθείο, δεν τρώω. Δηλαδή όλη τη μέρα ο πιστός δεν έτρωγε και μόνο μετά τη δύση του ηλίου έτρωγε κάτι ελαφρύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω ότι μέχρι και τον 4ο αιώνα διαφυλασσόταν ο μυσταγωγικός και μυστικός χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και δεν επιτρεπόταν να φανερωθεί σε μη βαπτισμένο, σε μη χριστιανό, ούτε καν σε κατηχούμενο, τι βιώνει ο πιστός κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο δεν φανερώνεται. Ένα χαρακτηριστικό. Οι κατηχούμενοι μέχρι να βαπτιστούν δεν ήξεραν όλη την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μπορεί να την μάθεις, γιατί αν μάθεις την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού χωρίς να μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία, αρχίζεις και στοχάζεσαι. Και ο στοχασμός δεν σε προσεγγίζει στην αλήθεια του προσώπου. Οι κατηχούμενοι θα μάθουν για πρώτη φορά ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού αμέσως μόλις βαπτιστούν, όπου στη λειτουργία εκείνη θα τους διαβάσουν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτό έχει παραμείνει μέχρι σήμερα. Στη λειτουργία του Πάσχα ξεκινάμε την ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση αυτή μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί επί 50 ημέρες οι νεοφώτιστοι έπρεπε να ζήσουν αυτή την καινούργια κατάσταση και να μάθουν όσα δεν είχαν μάθει προηγουμένως, να ζήσουν όσα δεν είχαν ζήσει. Μάλιστα, η εβδομάδα από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά θεωρείται μία ημέρα και ονομάζεται καινούργια μέρα, διακαινήσιμος, ονομασία που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας
φόραγαν όλοι το λευκό χιτόνα με τον οποίο είχαν βαπτιστεί. Είναι συγκλονιστικό σε έναν τάφο νεαρής κόρης που βρέθηκε στις κατακόμβες της Ρώμης ότι υπάρχει η επιγραφή «Απέθανε εν λευκής», δηλαδή πέθανε την εβδομάδα που φορούσε το λευκό έδημα του βαπτισματός της. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.